Είμαστε παρέα με τον πρόεδρο του Ποδηλατικού Συλλόγου Λέσβου, Ιγνάτη Λασκαρίδη, και σε λίγες μέρες έχουμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Τι εκδηλώσεις διοργανώνουμε? Για δεύτερη χρονιά συμμετέχουμε δυνατά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Ετοιμάζουμε τρεις δράσεις και πέρσι είχαμε κάνει τη σύνδεση με μεγάλη επιτυχία. Καταρχάς η εβδομάδα είναι από 16 μέχρι 22. Το Σάββατο λοιπόν 17 εμείς ετοιμάζουμε μία δράση εδώ στα Τσαμάκια για τα παιδιά, τα Τσαμάκια στο Άλσος μέσα, σε χωμάτινο κομμάτι και σε το κομμάτι του ποδηλατόδρομου, που είναι η πρώτη επαφή με το ποδήλατο. Είτε κάποια παιδιά που δεν ξέρουν καλά ποδήλατο, να δούμε να τους κάνουμε το ποδήλατο στον ποδηλατόδρομο σε ήπιες συνθήκες, ή παιδιά που ξέρουν λίγο καλύτερο ποδήλατο να κάνουν την πρώτη επαφή σε μια χωμάτινη διαδρομή που τη σχεδιάζουμε κάθε χρόνο εδώ χαμηλά στο Άλσος. Θα γίνει στις 5 ώρα το απόγευμα. Στις 7.30 ώρα το απόγευμα θα γίνει το second ladies ride. Είναι ποδηλατάδα στην πόλη, αστική ποδηλατάδα μόνο για γυναίκες, μόνο κορίτσια, που θα κάνουν τον κλασικό το γύρο της πόλης. Όσο έχουν όρεξη, κάνουμε μια διαδρομή που περνάει από τα πιο σημαντικά σημεία της πόλης μας και μετά όσο έχουν όρεξη θα συνεχίσουν ή θα έρθουν εδώ και μαζί με τα παιδιά και τους γονείς που είμαστε θα μπορούμε να πάμε σε κάποιο κοντινό καφέ να συνεχίσουμε είτε με αναψυκτικά είτε με κάποιο σνακ. Αυτό γίνεται το Σάββατο και έχουμε και το Summer Night Ride, δηλαδή νυχτερινή βόλτα, η οποία η διαδρομή θα είναι και αυτή ή μη αστική ή μη χωμάτινη. Θα ξεκινήσουμε από εδώ μέσα από τα Τσαμάκια, θα κάνουμε βόλτα μέσα στην πόλη και θα πάμε μάλλον και από το Άλσο στο Αρχαίο Θεάτρο που έχει εκεί μια μικρή ποδηλατική διαδρομή και θα καταλήξουμε στην Πλάζο που μετά θα κάτσουμε να πούμε και να σχεδιάσουμε όλοι οι ποδηλάτες την επόμενη χρονιά. Ως συνήθως αυτή την εποχή, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, ξεκινάμε να δούμε τι θα κάνουμε για του χρόνου. Η χρονιά που προηγήθηκε είχαμε ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων. Θέλετε να μας κάνετε έναν απολογισμό? Λίγο τα προηγούμενα χρόνια που δεν είχαμε κάνει τίποτα λόγω του κορονοϊού. Λίγο η όρεξη που συσσωρεύτηκε και για να κάνουμε πράγματα. Λίγο και οι τάσεις οι οποίες αυξάνονται πάρα πολύ. Δηλαδή και ο κόσμος αυξάνεται και ο κόσμος ζητάει περισσότερα πράγματα. Η χρονιά που κυλάει ήταν πάρα πολύ γεμάτη, πολύ δυνατή. Κάναμε δύο μπρεβέτ, δύο ποδηλατικούς γύρους στο νησί, ένα 200 χιλιόμετρα και ένα 300 χιλιόμετρα, ο οποίος ήταν και επαιτειακός, δηλαδή έδωσε σε όσους καταφέραν και το τερματίσαν μετάλλιο αναμνηστικό που δεν θα ξαναυπάρξει. Γιορτάζαν τα 100 χρόνια των μπρεβέτ ανά τον κόσμο. Δύο μπρεβέτ λοιπόν. Κάναμε έναν αγώνα εντούρο στην Αγιάσο, ο οποίος και αυτός πάλι λόγω του ότι ήταν μετά το κορονοϊό είχαν όλοι μα όλοι κέφι ιδιαίτερο και όρεξη για ποδήλατο, στέφτηκε με τρελή επιτυχία και από θέμα συμμετοχής και από θέμα όρεξης και γενικά η διοργάνωση από όσους ήρθαν από όλη την Ελλάδα είπανε τα καλύτερα. Μετά έγινε στο 18-19 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα το Big City Festival, το οποίο ήταν κάτι που δεν ξέραμε και τι απήχηση θα είχε και έγινε κάτι τεράστιο. Είχαμε πάνω από 200 παιδιά συμμετοχή στο κάτω κάστρο που τους κάναμε και μαθήματα κοκ και μαθήματα τεχνικά εμπόδια, πώς θα περνάνε με το ποδήλατο και ισορροπία και ασκήσεις. Πολλή δουλειά από μέρος μας, τεράστια επιτυχία και μας έδωσε κουράγιο για να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερα. Δηλαδή ανέβασε τα στάνταρ και για μας ότι μπορεί και αντέχει και η πόλη μας για πολύ μεγάλες δράσεις. Όλα τα της χρονιάς, αυτά που κάνουμε, τις νυχτερινές μας, το Take a Kid Mountain Bike Day που πάμε με τα παιδιά στο βουνό, συντηρήσεις μονοπατιών πάρα πολλές. Ξεκίνησε επιτέλους και λόγω του κορονοϊού που είχε σταματήσει και το πρόγραμμα το οποίο τρέχουμε με το Δημιουργία Ποδηλατικής Διαδρομής Ορεινής Ποδηλασίας στην Αμαλή, το οποίο είχε σταματήσει και αυτό για δύο χρόνια και έχει ξεκινήσει με πολύ γρήγορους ρυθμούς και ευελπιστούμε ότι μέσα στο 23 θα τελειώσει. Επίσης γίνανε και οι αγώνες με το πρωτάθλημα Lesbos Ride Grand Prix που κάνουμε στα χωριά του νησιού, οι οποίοι και αυτοί είχαν σταματήσει λόγω του κορονοϊού. Ξεκινήσαμε το Σκαλοχώρι, κάναμε στη Στύψη και πριν λίγες μέρες έγινε και στο Σίγρι, ο οποίο είχε, και αυτό έγινε ακόμα καλύτερο από κάθε χρονιά. Το επόμενο διάστημα κλείνουν εκδηλώσεις στον Μόλυβο. Σωστά, πολύ σωστά. Από τις σημαντικότερες διοργανώσεις που γίνονται στο νησί μας σε πολλά χρόνια, φέτος έχει και κομμάτι με διεθνείς αγώνες και κομμάτι με αγώνες που είναι open για τους Μυτιλινιούς, για όποιον θέλει να συμμετέχει από τη Μυτιλίνη, από όπου θέλει τέλος πάντων, χωρίς δελτίο. Θα γίνουν τρεις αγώνες διεθνείς, το οποίο γίνονται τρεις αγώνες για να είναι ελκυστικοί για τις ομάδες από το εξωτερικό. Βραζιλία,
είναι ένα από τα μέρη τα οποία θα έρθει. Και συνέχεια προστίθονται και άλλες ομάδες για να μπορέσουν να πάρουν, μαζεύουν βαθμολογία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι λοιπόν σημαντικό να έρθουν τόσο μακριά στην Ελλάδα και να τρέξουν όσο περισσότερους αγώνες γίνεται. Και στο Μόλιβου θα γίνουν 3 αγώνες και θεωρούμε ότι θα έχει πολλές μα πολλές συμμετοχές. Μέσα στο Μόλιβου θα γίνει ο αγώνας. Αγώνες Eliminator λέγεται, είναι ιδιαίτερος αγώνας. Είναι κυκλική διαδρομή σε περιορισμένο χώρο και έχει το καλό ότι μπορεί να έχει πολλούς θεατές. Δεν είναι μια πολύ μεγάλη διαδρομή που γίνεται μέσα σε ένα δάσος, σε ένα χώρο τέλος πάντων, που είναι μεγάλη απόσταση το ένα σημείο από το άλλο. Είναι όλο μαζεμένο σε ένα σημείο και μπορεί να μαζέψει πάρα πολλούς θεατές και έχει θέαμα. Έχει ενδιαφέρον. Θα γίνουν λοιπόν τέλη Σεπτέμβρη με 2 Οκτώβρη οι αγώνες εκεί και 2 Οκτωβρίου θα γίνει και ο αγώνας Open που θα μπορούν εκτός από το όλους τους διεθνείς να συμμετέχουν και οι Μυτιλινοί που η χαρά μας είναι μετά από πόσα χρόνια απουσίας μας από το Μόλιβο να γυρίσουμε σε έναν αγώνα που ήταν από τους πιο σημαντικούς. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε ο Ποδηλατικός Σύλλογος, αυτό το οποίο καταφέραμε να κάνουμε είναι να καταφέρουμε να κάνουμε αγώνες στο Μόλιβο, μέσα στα σοκάκια του Μολύβου. Τι θέση πλέον έχει το ποδήλατο στη ζωή των λεσβίων? Θεωρώ ότι θέλουν όλοι μα όλοι να κάνουν ποδήλατο και ο μόνος αναστελητικός παράγοντας είναι η μη φιλόξενη πόλη μας για το ποδήλατο. Αν ήταν διαφορετικές οι συνθήκες και υπήρχαν ποδηλατόδρομοι, είχε κανονιστεί το κυκλοφοριακό και ήταν πιο ήπιο, θεωρώ ότι θα ήμασταν οι πιο πολλοί με ποδήλατο και οι λιγότεροι με τα αυτοκίνητα. Οι Μυτιλινοί το αγαπάνε το ποδήλατο, το έχουν δείξει ότι το αγαπάνε, από τη συμμετοχή στις δράσεις, από τα μηνύματα που μας στέλνουν. Το δείξανε με τα τσαμάκια, με το που όταν ξεκίνησε ο ποδηλατόδρομος, πόσο τον αγκαλιάσαν και πόσο πολύ φέρναν τα παιδιά τους εδώ. Και είναι και πάρα πολλοί οι νέοι γονείς. Που ξεκινάνε τα παιδιά τους και το θεωρούν τις πιο σημαντικές δράσεις να μάθουν σωστά να κινούνται με το ποδηλατάκι τους, κυκλοφοριακή αγωγή από μικρά. Είναι γεμάτο συνέχεια τα τσαμάκια, τις μέρες ωραίες, τις δροσερές εδώ, από γονείς με μικρά παιδιά με τα ποδήλατα που μαθαίνουν να κινούνται εδώ. Μέσα από το Ποδηλατικό Σύλλογο έχουν αναδειχθεί άτομα που εκπροσωπούν το νησί μας σε διάφορες διοργανώσεις. Θα θέλετε να μνημονεύσουμε τα άτομα αυτά? Φέτος είχαμε καταρχάς Πανελληνιονίκη. Ο Αστέρης Ονιδήμος, αθλητής της ομάδας μας, κατάφερε και βγήκε πρώτος στην κατηγορία του Μάστερ στο Πανελλήνιο Μάραθον, το οποίο για μας είναι από τις μεγαλύτερες διακρίσεις που υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε βέβαια και τον Γιώργο το Σαραϊδάρη, ο οποίος έχει από πολλά χρόνια, δηλαδή ακόμα μάλλον να πω είναι η αρχή του ποδηλάτου, του αγωνιστικού ποδηλάτου στο νησί, δηλαδή ήταν μόνος του τότε. Από αυτόν ξεκίνησε όλη η ποδήλαση. Ήταν ο Γιώργος, βλέπαμε τον Γιώργο, γίναμε από τον έναν που ήταν εκείνος, γίναμε 2, 10, 100 και μεγαλώνουμε. Στους αθλητές που έχουμε επίσης είναι ο Μπάμπης ο Μπουντάκης στην κατηγορία του Μάστερ και αυτός με πολλές διακρίσεις και ο Δημήτρης ο Αλεξίου, ο οποίος και αυτός και με ένα μικρό κενό, με ένα μικρό διάστημα απουσίας, συνεχίζει τώρα ξανά και έχει εμφανιστεί και με πολύ καλές θέσεις και σε τοπικά και σε εκτός Μυτιλίνης αγώνες. Και η τελευταία ερώτηση που κρατούσα ήταν, τι είναι το ποδήλατο για τον Ιγνάτη Λασκαρίδη? Τρόπο ζωής, ξεκάθαρα. Δηλαδή, δεν υπάρχει κομμάτι της ζωής μου που να μην έχει ποδήλατο. Σε τίποτα. Μετακίνηση, με τα παιδιά ποδήλατο, φτιάχνουμε ποδήλατα, έχουμε site για ποδήλατα. Στη δουλειά με φωνάζουν για να κάνω ακόμα δηλαδή στο σχολείο, με φωνάζουν σε άλλα σχολεία για να μάθω στα παιδιά ποδήλατο. Ποδήλατο, συνέχεια παντού. Και είναι χαρά, μεγάλη χαρά. Δεν είναι σαν να ασχολείσαι με το ψάρεμα, είναι άλλο πράγμα, είναι τρόπο ζωής.